Το μεγάλο παιχνίδι της τρίτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος αρχίζει εδώ στο Καφτατζόγλιο. Ο Ηρακλής υποδέχεται την ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα, η ρεβάνς μετά από τρεις εβδομάδες στη Νέα Φιλαδέλφια. Και ο Ηρακλής στην πρώτη επίθεση με τον Δελιγιάννη. Τσουρέλας. Ο Ζήφκας παρολίγο να κάνει το λάθος, τελικά ο Μάλιος κερδίζει το φάουλ. Πλασαριστά το φάουλ από τον Γιωβάνοβιτς τον Τσουρέλα και πάλι ο Ιουγκοσλάβος του Ηρακλή. Στριφογυρίζει, παίζει το 1-2 με τον Τσουρέλα, ο οποίος έχει ξεχαστεί προς τη στιγμή. Θα βγάλει αυτό στη σέντρα. Μια σύγχυση και τελικά κόρνερ από τον Κούτουλα. Το κόρνερ του αγώνα, πλασαριστά χτυπημένο από τον Γιωβάνοβιτς στον Μάλιο. Και πάλι Γιωβάνοβιτς. Θα βγάλει τη σέντρα στο πρώτο δοκάρινο του Τζιάρης, που όμως είναι και σε θέση offside. Σταματής, Μπατίστα και Αλεξανδρής κάνουν ένα μικρό τρίγωνο. Αλεξανδρής τώρα έχει την μπάλα. Έχει κενό χώρο μπροστά του. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Η μπάλα χτυπάει στα πόδια του Ζήφκα. Αλλάζει πορεία, τελικά καταλήγει κόρνερ. Δανίλ προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι εκεί που βγαίνει ο Κούστα και ο Δημόπουλος. Μπερδεύονται τελικά οι δύο επιθετικοί του Ηρακλή. Το σου του Κούστα είναι χλιαρό πάνω στα χέρια του Μίνου. Γιωβάνοβιτς πάντα με την επιτήρηση του Παπαϊωάννου. Περνάει ο Γιωβάνοβιτς μέσα στην περιοχή. Θα βγάλει τη σύρτη σέντρα σούτ και διώχνει σε κόρνερ ο Κούτουλας. Ένα φάουλο 15-20 μέτρα έξω την περιοχή του Ηρακλείου. Μπατίστα το εκτελεί απευθείας. Στέλνει την μπάλα out. Ένα πολύ καλό σούτ του Μπατίστα. Εκτελεί γρήγορα το φάουλο Γιωβάνοβιτς για τον Μάλιο. Μάλιος που βγάζει τη σέντρα. Μίνου και Κούτουλας μπερδεύονται και Κούστα γυρνάει με το κεφάλι. Ο Κούτουλας νέα κεφαλιά. Καραγκιοζόπουλος απομακρύνει. Σταματής και Τσουρέλας κάνει το φάουλο αμυντικός του Ηρακλή. Τσουρέλας γίνει πίσω από την πλάτη ο Γιωβάνοβιτς με αντίπαλο τον Κούτουλα, θα κερδίσει το κόρνερ. Τελευταίο κόρνερ για το πρώτο ημίχρονο στο πρώτο δοκάριο του Τζιάρης και να η μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή, νέο κόρνερ. Παίρνει αρκετά μέτρα φορά ο Γιωβάνοβιτς, για να δούμε αν θα τολμήσει ένα απευθείας χτύπημα, είναι περίπου 35-40 μέτρα μακριά από την εστία. Πράγματι λοιπόν ο Ιουγκοσλάβος εκτελεί απευθείας, αλλά ο Μίνου δεν ευνηδιάζεται και μπλοκάρει την μπάλα. Μάλιος, Μάλιος πάνω να μπει στη μεγάλη περιοχή, αποφεύγει τον Καραγιάννη, κάνει και το σουτ. Παίρνει μια περίεργη τροχιά η μπάλα και καταλήγει κόρνερ. Στο κόρνερ ο Δανίλη Παδόπουλος έρχεται από πίσω, ο Δελιγιάννης περνάει μπάλα, θα σουτάρει ο Κωστής στο κεφάλι του Καραγκιοζόπουλου και out. Λάθος εκεί, Γιωβάνοβιτς και Κούστα. Ο Κούστα θα βρει το Δημόπουλο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δημόπουλος για τον Κούστα και πάλι σε καλύτερη θέση ο Μίνου μπλοκάρει την μπάλα. Η μπάλα καταλήγει στον Βασιλόπουλο, θα βγάλει αυτό στη σέντρα. Μπατίστα αφήνει την μπάλα να περάσει. Σαββίδης με το κεφάλι. Αλεξανδρής τετατέτ με το Μίνου και είναι το 0-1 ακριβώς το 67. Η ολιγορία αυτή της άμυνας του Ηρακλή. Άψο Μπατίστα την μπάλα για τον Αλεξανδρή. Και αυτός από τα 10 μέτρα δεν είχε πρόβλημα να κεραυνοβολήσει το Μίνου. Τον Πλίτση με συγχωρείτε και να γράψει το Ηρακλής ΑΕΚΑ 0-1. Ο Αναστασιάδης το φάουλ με στην περιοχή. Λιάδης χάνει την μπάλα. Σταματής, μπερδεύει περισσότερο τα πράγματα. Κούστα, Δημόπουλος μες στη μικρή περιοχή. Θα κάνει το ανάποδο ψαλίδι. Ηλιάδης εξ επαφής. Δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Η μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή στο 82. Ένα κόρνερ για τον Ηρακλή. Με εκτελεστή τον Γιωβάνοβιτς. Βγαίνει ο Μίνου με γροθιές. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Ο Μάλιος απετάγεται στη φάση. Ο Θανάσης, ο Κούστα ήταν στη φάση. Αλλά ο Μίνου θα κάνει την απόκριση του αγώνα. Σαββίδης. Βγαίνει γρήγορα ο Δελιγιάννης, αφήνει στον Κούστα και Κωστής. Δελιγιάννης που έχει προωθηθεί, Δημόπουλος δεν είναι σε θέση offside. Να ο Θανάσης Δημόπουλος καθυστερεί και στέλνει την μπάλα out. Ζήφκας, θα βγάλει τη σέντρα ο Ζήφκας. Δεν είναι κανείς παίκτης του Ηρακλή σε θέση offside, αλλά ολιγορούν όλοι πλην του Αναστασιάδη που προλαβαίνει τελευταία στιγμή την μπάλα. Ξεφεύγει ωραία από τον Βασιλόπουλο Αναστασιάδης και κερδίζει το φάουλ τελικά. Τελευταία σου επίθεση του Ηρακλή, το φάουλ αυτό με τον Αναστασιάδη. Κούστα χάνει την κεφαλιά. Μάλιος θα κάνει το σούτ και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ της ισοφάρισης για τον Ηρακλή ήρθε στο 90 ακριβώς. Μετά το φάουλ αυτό του Αναστασιάδη, το ξερό μονοκόμματο σούτ του Μάλιου στο γάμα της εστίας του Μίνου. Ηρακλής